Μία φορά το μήνα, ο υφυπουργός παρά τον Πρωθυπουργό και κυβερνητικός εκπρόσωπος Γιάννης Οικονόμου θα κάνει στη Θεσσαλονίκη την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, όπως ανακοίνωσε ο ίδιος κατά την επίσκεψή του στα γραφεία της Ένωσης Συντακτών Μακεδονίας Τράκης μαζί με τον υφυπουργό Εσωτερικών Αρμόδιο για Θέματα Μακεδονίας Τράκης Σταύρο Καλαφάτη και τον Γενικό Γραμματέα Ενημέρωσης και Επικοινωνίας Δημήτρη Γαλαμάτη. Η πολύ συχνή και πυκνή παρουσία κυβερνητικών στελεχών εδώ αποτυπώνει το ενδιαφέρον μας. Πολύ πρόσφατα ο ίδιος ο Πρωθυπουργός ήταν στη Θεσσαλονίκη, είχε επισκεφθεί συγκεκριμένα το Πόσημα με ιδιαίτερο αναπτυξιακό αποτύπωμα για την πόλη. Προς την κατεύθυνση αυτή, το σύνολο της κυβερνητικής πολιτικής προσαρμόζεται στο πώς θα ανταπεξέλθουμε στις ανάγκες του σήμερα αλλά και στις προκλήσεις του αύριο σε επίπεδο κοινωνίας, σε επίπεδο οικονομίας, σε επίπεδο πολιτισμού, εκπαίδευσης και βεβαίως αναπόσπαστο κομμάτι όλης αυτής της πορείας και της στρατηγικής είναι και ο δημοσιογραφικός και ο εκδοτικός κόσμος και της Θεσσαλονίκης και της Βορείου Ελλάδος, διότι ανάπτυξη και εξέλιξη σημαίνει ότι πρέπει να παρακολουθεί και ο κλάδος αυτός την ανάπτυξη και την εξέλιξη. Το Υπουργείο, η Γενική Γραμματεία Επικοινωνίας και Ενημέρωσης θα έχει από εδώ και πέρα έναν πιο ευδιάκριτο και ουσιαστικό ρόλο στη Θεσσαλονίκη και στη Βόρεια Ελλάδα. Θα συνεισδύσουμε ζητήματα που αφορούν και τον κλάδο και βεβαίως είμαστε εδώ για να αντιμετωπίσουμε και ανάγκες και προβλήματα. Η έναρξη της ενημέρωσης των πολιτικών συντακτών αναμένεται να ξεκινήσει σύντομα και σύμφωνα με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο θα αναβαθμίσει τη σχέση με το δημοσιογραφικό κόσμο της Θεσσαλονίκης. Ο κ. Οικονόμου επεσήμανε ότι το Υφυπουργείο του και η Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης και Επικοινωνίας θα έχουν από εδώ και πέρα έναν πιο ευδιάκριτο και ουσιαστικό ρόλο στη Θεσσαλονίκη και στη Βόρεια Ελλάδα, ενώ τόνισε πως η κυβέρνηση θα κάνει προσπάθειες για τη στήριξη του δημοσιογραφικού κλάδου και την εξασφάλιση της επιβίωσης των περιφερειακών μέσων ενημέρωσης. Θα συνεισδύσουμε ζητήματα που αφορούν και τον κλάδο και βεβαίως είμαστε εδώ για να αντιμετωπίσουμε και ανάγκες και προβλήματα που οι αλλεπάλληλες κρίσεις οι οποίες έχουμε αντιμετωπίσει το τελευταίο διάστημα έχουν τις συνέπειες και το αποτύπωμά τους και στο δικό σας εργασιακό χώρο, αναζητώντας τρόπους για την ενίσχυση του ρόλου, εξασφαλίζοντας την επιβίωση του δημοσιογραφικού επαγγέλματος, εξασφαλίζοντας την επιβίωση των περιφερειακών μέσων, στηρίζοντας το ρόλο τους, επιδιώκοντας πάντα τον πλουραλισμό και την πολυφωνία, κάτι που είναι πολύ ουσιαστικό και για την ίδια μας τη δημοκρατία, αλλά και για την ανάδειξη συνολικότερα της προσπάθειας και της κυβερνητικής πολιτικής, για την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των ανθρώπων που ζουν εδώ, αλλά και του ρόλου ευρύτερα της Θεσσαλονίκης και της Βορείου Ελλάδος. Από την πλευρά του, ο Υφυπουργός Εσωτερικών Αρμόδιος για Θέματα Μακεδονίας Τράκης Σταύρος Καλαφάτης τόνισε ότι η Θεσσαλονίκη και η Βόρεια Ελλάδα μπαίνουν όλο και περισσότερο στο ραντάρ δυνητικών επενδυτών. Αναφέρομαι σε μια σειρά μεγάλων έργων τα οποία βρίσκονται εντός χρονοδιαγραμμάτων. Δεν θα αναφέρω τώρα για την οικονομία του χρόνου συγκεκριμένα έργα υποδομής, τα οποία και τα επιβλέπει ουσιαστικά και με προσωπική επίβλεψη και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, ο κύριος Μητσοτάκης, αποδεικνώντας έτσι εμπράκτος το μεγάλο ενδιαφέρον αλλά και την έγνοια που υπάρχει για αυτήν την πόλη και για την προοπτική της. Όπως επίσης συζητήσαμε και την προοπτική της περιοχής της Θεσσαλονίκης αλλά και της Μακεδονίας και της Θράκης ως ενδυνάμει επενδυτικό προορισμό. Το απόγευμα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος συμμετείχε σε σύσκεψη στη Διοικούσα Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας του Νομού Θεσσαλονίκης.